κορίτσι που το έλεγαν Ελένη και οι γονείς του είχαν πεθάνει, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια. Αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και ζούσε σε ένα κρύο σπίτι που είχε μόνο μια σκεπή για τίποτα άλλο. Ήταν ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Χιόνιζε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Και όλοι οι άνθρωποι ήταν βιαστικοί στους δρόμους, προσπαθώντας να φτάσουν στο σπίτι τους. Από το μικρό κοριτσιού το σπίτι, μπορούσες να ακούσεις τον πατέρα της να ουρλιάζει λέγοντάς της. Βγες έξω να πουλήσεις πίρτα! Γιατί δεν έχουμε καθόλου λεφτά για φαγητό! Μα πατέρα, κάνει πολύ κύριο και δεν έχω παπούτσα. Δεν με ενδιαφέρει. Αν θα θες να φας, πρέπει να φέρω λεφτά, γιατί δεν έχουμε καθόλου φαγητό. Έτσι η Ελένη βγήκε έξω στον δρόμο, χωρίς παπούτσια και χωρίς καπέλο στο κεφάλι της. Ήταν παντού χιόνι. Οι άνθρωποι βιάζονταν να γυρίσουν σπίτι τους με δώρα στις οικογένειές τους. Το μικρό κορίτσι, απελπισμένα, προσπαθούσε να πάει στα σπίτια της. Σας παρακαλώ κύριε, πάτε να πατάξει σπίτα. Κυρώνω και περνάω. Αλλά δεν υπήρχε κανένας που να της δείχνει έστω και μια ματιά. Ήταν τόσο τολμημένη και πεινασμένη. Καημενούλα. Αλλά δεν τολμούσε να γυρίσει σπίτι χωρίς να έχει πουλήσει σπίτα. Γιατί ο αφεντός της πατέρας, έτσι προκειμένου να συσταθεί, είχε την ιδέα να ανάψει κάποια σπίρτα. Στη λάμψη τους μπορούσε να δει κάποιες αγαπημένες σκηνές, όπως ένα σπίτι, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και φαγητό. Όπως κοιτούσε τον ουρανό, είδε ένα αστέρι να πέφτει. Θυμήθηκε πως η γιαγιά της, το μόνο πρόσωπο που την αγαπούσε ποτέ, της είχε πει να κάνει μια ευχή. Όταν έβλεπε ένα αστέρι, να πέφτει και ευχή στην γινόταν, στην πραγματικότητα. Έπειτα το κοριτσάκι έκανε μια ευχή. Εύχομαι κάποιος να με αγαπήσει. Ενώ το κοριτσάκι σκεφτόταν τη γιαγιά της, ένα ζευγάρι είδε το μικρό κορίτσι σχεδόν παγωμένο. Έχεις παγώσει εδώ. Τι είδος γονείς είναι αυτοί που άφησαν το παιδί τους έξω με τέτοιο καιρό. Κορισάκι, τα έχεις μαζί μας. Και στο τέλος, μπορείς να δεις ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο της Ελένης, ενώ κοιτούσε τον ουρανό. Ευχαριστώ, γιαγιάκα, η ευχή μου πραγματοποιήθηκε. Από τότε, το κοριτσάκι ζει ευτυχισμένο με την καινούργια του οικογένεια. Ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο και να συμμετέχει πλέον σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Και κάθε Χριστούγεννα τραγουδάει με τα άλλα παιδιά τα τρίγωνα στα άλλα.
μπαμπά. Έχω κάθε δικαίωμα να έχω οικογένεια. Πηγαίνω κάθε μέρα στο σχολείο. Έχω κάθε δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είμαι άρρωστη, πρέπει να γίνω καλά. Άρρωστη, πρέπει να γίνω καλά. Έχω κάθε δικαίωμα στην περίθαλψη. Έλα, έχω κάθε δικαίωμα στο παιχνίδι.